Κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω και εγώ με τη σειρά μου τις καλύτερες μου ευχές ώστε να πάνε καλά οι εργασίες αυτής της νέας περίοδου. Βεβαίως, δεν αρκούν οι ευχές. Χρειάζεται να γίνουν και οι σωστές επιλογές για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά αυτών που ήθελα να πω, διότι θέλω να ξεκινήσω με μία αναφορά σε κάτι που είπε ο κύριος Βορύδης. Άλλωστε γνωρίζει ότι του έχω μια ιδιαίτερη πολιτική αδυναμία και τον παρακολουθώ. Κύριε Βορύδη, σας άκουσα και μετά στο διάλογο που είχατε με τον κύριο Βελόπουλο. Δεν είναι περίεργο να σας κουνάει ο κύριος Βελόπουλος στο δάχτυλο. Διότι όταν συζητάγαμε την Συμφωνία των Πρεσπών, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών σας ήταν σε μια τροχιά τοποθετήσεων ότι είναι προδοτική αυτή η συμφωνία. Εσείς ανοίξατε σε αυτά τα ακροδεξιά, πατριδροκάπηλα κηρύγματα που ακούγονται τώρα στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Ανοίξατε τον δρόμο με τις τάσεις σας. Και αντί λοιπόν τώρα που βλέπω ότι είστε μετά τις εκλογές προσγειωμένοι και ρεαλιστές και είστε στη γραμμή της εποπτείας έτσι ώστε να εφαρμοστεί κατά γράμμα αυτή η συμφωνία. Αν μάλιστα δεν την έχετε διαβάσει, εμείς είμαστε πρόθυμοι να σας λέμε και τα ψηλά γράμματα και να σας βοηθάμε στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αντί λοιπόν τώρα να ζητήσετε συγγνώμη, πρώτα απ' όλα στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που με τη δικιά σας ενθάρρυνση δεχτήκαν επιθέσεις στα σπίτια τους, και κυρίως από τον ελληνικό λαό, που τον διχάσατε στη βάση μιας εθνολαϊκιστικής προσέγγισης, σε βάση μιας πατριδοκάπηλης ρητορίας, ερχόσαστε εδώ πέρα και λέτε δεν τρέχει και τίποτα, έτσι το είπαμε προεκλογικά, για λίγους ψήφους ή για περισσότερους. Αλλά δείχνει πόσο τυχοδιώκτες είσαστε εσείς η δήθεν παράταξη των μεγάλων εθνικών ιδεωδών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην εξεγείρεστε και ακούτε. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την προστασία σας. Κύριε Ανδριανέ, ούτε αυτά που ακούγονται από εδώ είναι αριστερά. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα μπαίνουμε στο μυαλό του άλλου τι θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν. Ελπίζω ο χρόνος να μην μετράει την ώρα που με διακόπτουν, κύριε Πρόεδρε. 15 άκουσα, δεύτερα σας άκουσα. Τα 15 δευτερόλεπτα, δεν ζητώ παραπάνω. Άκουσα λοιπόν τον Πρωθυπουργό χθες στις προγραμματικές του αναφορές. Και θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία, μια και δεν το επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθούμε σε περισσότερα. Θέλω να σταθώ σε αυτά που είπε για την ΔΕΗ, για το χώρο της ενέργειας ιδιαίτερα. Προεκλογικά, αιμονικά παρουσιάζεται ένα σχέδιο παροχημένο του 2014. Ευτυχώς αυτό δεν παρουσιάστηκε σήμερα με τον ίδιο τρόπο, παρόλο ότι υπάρχουν πραγματικά κάποιες ύποπτες και επικίνδυνες αποσιωπήσεις. Ένα σχέδιο, το γνωστό σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς το καταργήσαμε, που λειτουργήσε από προσανατολιστικά σε κρίσιμες περιόδους, ώστε αυτή η εταιρεία να αποκτήσει μια στρατηγική εθνικού σχεδιασμού, να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που το είχατε ξεχάσει και είχατε αφήσει κενό αυτό το χώρο, τον τομέα δηλαδή των επενδύσεων της ΔΕΗ. Γιατί τον αφήσατε κενό? Για να τον καλύψουν κάποια ιδιωτικά συμφέροντα, παρόλο ότι είναι ο πιο κερδοφόρος, ο πιο δυναμικός τομέας επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Χωρίς λοιπόν σχεδιασμό, με εγκατάλειψη των διασυνδέσεων, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών, που ακριβώς αυτό το καθεστώς το σημερινό επιβαρύνει τα λεγόμενα οίκο της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά λοιπόν στο όνομα της μικρής ΔΕΗ, μιας καταστροφικής πολιτικής που ευτυχώς ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι η λύση είναι να ιδιωτικοποιήσουμε τα δίκτυα. Ποια δίκτυα? Τον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα δημόσιας δυναμικής επιχείρησης στην Ευρώπη, ο οποίος υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττική Κρήτη, ο οποίος έχει συμπράξει με την κινέζικη εταιρεία, η οποία κατέχει το 24%, έχει δηλαδή στρατηγικό σύμμαχο και ταυτόχρονα διατηρεί τον δημόσιο έλεγχο. Αλλά ξέρετε κάτι, και να επαναφέρετε το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ, δεν έχει καμία σχέση με τη ΔΕΗ, γιατί έχει αποσχιστεί. Και μάλιστα δεν θα μπορέσετε να τα ρίξετε και στο χρέος αυτά, γιατί δεν είναι πια στο ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό το κατάφερε η κυβέρνησή μας. Και σήμερα έχει γίνει σημείο αναφοράς αυτό το σχέδιο σε σχέση με τα δίκτυα υψηλής τάσης. Μήπως πρόκειται για τον ΔΔΕ, για τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης μέσα στις πόλεις?
Μα αυτό ακριβώς είναι η μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια επιχείρηση. Το να μπορέσει να επενδύσει σε αυτό τον τομέα. Θυμηθείτε λοιπόν τι κάνατε. Παραλάβαμε μια εταιρεία όπου είχε ανεβάσει τα τιμολόγια από το 10 ως το 15 κατά 60%. Είχαμε το ακριβότερο οικιακό ρεύμα στην Ευρώπη και το δεύτερο ακριβότερο στο βιομηχανικό ρεύμα. Εσείς που κόπτεστε για το κόστος των επιχειρήσεων, εσείς που κόπτεστε για τους μικρομεσαίους και τα μεσαία στρώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερθήκατε πριν, κύριε Βορύδη και εσείς, αλλά και ο Πρωθυπουργός, στα θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, μιλήσατε για τον έμφυα. Βέβαια, σας θυμίζω ότι ήδη υπάρχει ψηφισμένη και υλοποιούμενη μίεση από την προηγούμενη κυβέρνηση του έμφυα. Θα δούμε τι θα μας φέρετε εσείς ακριβώς. Αλλά αυτό που λέτε όμως είναι ότι θα μεταφέρετε αυτό τον φόρο στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή θα τον μειώσετε, θα τον μεταφέρετε στην αυτοδιοίκηση η οποία δεν έχει φορολογική εξουσία και είναι κάτι το αντισυνταγματικό και θα κόψετε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Θα μειώσετε δηλαδή επιχορηγήσεις προς την αυτοδιοίκηση. Αυτό σε συνδυασμό με το 1:5, άρα δηλαδή με τη διαρκή υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών στον τομέα της αυτοδιοίκησης, τι κάνει? Καταδικάζει την αυτοδιοίκηση. Δημιουργεί και εμπεδώνει δύο ταχύτητες τους στοχούς περιφερειακούς δήμους που αποτελούν τα 2/3 της χώρας και που δεν έχουν ακίνητα στο χώρο τους για να έχουν τα αντίστοιχα έσοδα και ευνοεί τους μεγάλους δήμους. Και το κυριότερο απ' όλα, στον τομέα της αυτοδιοίκησης, εάν γίνουν πράξη αυτά τα οποία ετοιμάζεται, δηλαδή να μετατρέψετε το δήμαρχο από εκτελεστικό όργανο σε αποφασιστικό, κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Και κυρίως υπονομεύεται μια βαθιά δημοκρατική τομή αυτή της απλής αναλογικής, την οποία βέβαια ποτέ δεν πιστέψατε, γιατί η αντίληψή σας για την αυτοδιοίκηση είναι να είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Είστε βαθιά κρατιστές, γι' αυτό ουδέποτε δεν φέρατε εδώ μια μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές θα φανεί αντάξιος της ψήφου και της εντολής που πήρε από τους πολίτες. Θα σταθεί ανάχωμα σε όλη την προσπάθεια αυτής της νεοφιλελεύθερης αντιμεταρρύθμισης και θα προσπαθήσει να οργανώσει μια νέα κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, τους αδύναμους, τα μικρομεσαία στρώματα, ακριβώς γιατί πιστεύει σε μια Ελλάδα όπου οι ανάγκες των πολλών θα είναι προτεραιότητα και όχι ανάγκες των λίγων και των ισχυρών. Ευχαριστώ. Καλείτε στο...